One country that stands out as a haven for the PKK and FETÖ is our neighbor and NATO ally, Greece. Το παραλυρηματικό βίντεο που ανήρτησε ο διευθυντής επικοινωνιών της τουρκικής προεδρίας, Φαχρεντίν Αλτούν, στο Twitter έχει διάρκεια 3 λεπτά και μέσα σε αυτά κατηγορεί την Ελλάδα πως προσφέρει καταφύγιο σε τρομοκρατικές οργανώσεις. Το βίντεο αναπαράγει μια φτηνή τουρκική προπαγάνδα και κατηγορεί την Ελλάδα πως εξακολουθεί να παρέχει βοήθεια σε τρομοκρατικές οργανώσεις, ζητώντας της να σταματήσει και να συνεργαστεί με την Άγκυρα στην καταπολέμηση της τρομοκρατίας. Αμυσικοί οργισμένοι ήταν η αντίδραση του Υπουργείου Εξωτερικών που σημειώνει το χρόνο αυτής της δημοσιοποίησης 4 ημέρες πριν την προγραμματισμένη επίσκεψη του Νίκου Δένδια στην Άγκυρα. Απορρίπτουμε κατηγορηματικά κάθε προσπάθεια σπήλωσης της εικόνας της Ελλάδας μέσω της προβολής απαράδεκτων μυθευμάτων. Ερώτημα δημιουργεί η επιλογή του χρόνου εμφάνισης τέτοιων ανυπόστατων και φεδρών ισχυρισμών. Στον απόϊχο των δηλώσεων Ντράγκη, που χαρακτήρισε δικτάτορα τον Ερντογάν, ακόμη ένας Ευρωπαίος αξιωματούχος, ο Υπουργός Εξωτερικών του Λουξεμβούργου, χαρακτήριζε αυταρχικό τον Ερντογάν, γεγονός που δυσκολεύει την εξομάλυνση των ευρωτουρκικών σχέσεων. Η πορεία που ακολουθεί η Τουρκία είναι πολύ ανησυχητική. Ο πρόεδρος Ερντογάν οδεύει κατευθείαν προς τον αυταρχισμό και δεν είναι έτοιμος να εξομαλύνει τις σχέσεις με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Κολυπόθητη εξομάλυνση δεν επετεύχθη ούτε στο ταξίδι των Ευρωπαίων ηγετών στην Άγκυρα, που στιγματίστηκε από την απουσία καρέκλας για την Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, περιστατικό για το οποίο ο Σαρλ Μισελ προσπαθεί να δικαιολογηθεί για τα αντανακλαστικά που δεν επέδειξε. Έκτοτε έχω ανατρέξει στο βίντεο 150 φορές στο μυαλό μου. Το αναπαράγω όλη την ώρα. Αυτή ήταν μια κατάσταση στην οποία απάντησα αυθόρμητα, επί τόπου, και έπρεπε να σκεφτώ τι είναι το σωστό να κάνω. Αν είχα κάνει κάτι άλλο, θα μπορούσε να είναι ακόμη χειρότερο. Το Sofagate, αυτή η σκηνή με την πρόεδρο της Επιτροπής και την απρέπεια, την σεξιστική απρέπεια του Προέδρου Ερντογάν, πιστεύω ότι έχει βλάψει την Τουρκία και τον Ερντογάν προσωπικά περισσότερο από όλες τις προσπάθειες που έχει κάνει η διπλωματία η δική μας και άλλων χωρών για να εξηγήσουν στην ευρωπαϊκή κοινή γνώμη ποιο είναι το πρόβλημα με την Τουρκία. Η Τουρκία δεν έχει πρόβλημα μόνο με την Ευρώπη αλλά και με τις Ηνωμένες Πολιτείες, κυρίως λόγω της προμήθειας του ρωσικού πυραυλικού συστήματος S-400 και το ρήγμα αυτό δεν φαίνεται εύκολο να γεφυρωθεί. Η λύση είναι πολύ πιθανό να πάρει χρόνο και δεν θα είναι εύκολη χωρίς οπισθοδρόμηση, καθώς υπάρχουν πολλά άλλα ζητήματα που επηρεάζουν επίσης τις σχέσεις Ηνωμένων Πολιτείων και ΝΑΤΟ με την Τουρκία. Τη Δευτέρα ο Νίκος Δένδιας θα μεταβεί στη Βεγγάζη για την επαναλειτουργία του ελληνικού προξενείου στην πόλη της Λίβυης. Πάμε κυρίες και κύριοι, υπάρχουν νεότερα και στην Κωνσταντινούπολη. Είναι μαζί μας και ο Απόστολος Μαγκυριάδης για τις αντιδράσεις της Αθήνας και πώς διαβάζει αυτή την απίστευτη τουρκική προβοκάτσια το ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών. Πρώτα στην Κωνσταντινούπολη και το Μανώλη Κωστίδη. Μανώλη, καλησπέρα. Για να δούμε πού το πάει ο Ερντογάν. Διότι με αυτό το βίντεο του διευθυντή επικοινωνίας του το τερμάτισε. Και ρίχνει μια τορπίλη στο κλίμα 4 μέρες πριν από την επίσκεψη Δένδια στην Άγκυρα, με την Ελλάδα να έχει πει ότι εμείς καταγράφουμε μέρα-μέρα ώσπου να φτάσει ο κύριος Δένδια στην Άγκυρα. Θέλουμε την επίσκεψη, αλλά καταγράφουμε και τις προκλήσεις. Και αυτό είναι μια ακραία πρόκληση. Πού το πάει λοιπόν ο Ερντογάν? Εγώ αυτό που μπορώ να πω είναι ότι η Τουρκία εδώ και καιρό προσπαθεί να διαχωρίσει την βελτίωση ή την προσπάθεια βελτίωσης των ευρωτουρκικών σχέσεων με τις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Το έχουμε δει πρώτα απ' όλα και στη δήλωση του Εθνικού Συμβουλίου Ασφαλείας της Τουρκίας που μιλούσε για βελτίωση των σχέσεων με την Ευρώπη αλλά κατηγορούσε ευθέως την Ελλάδα για πολλές προκλήσεις. Αργότερα είδαμε τον Υπουργό Άμυνας της Τουρκίας να μιλάει για πάλι να θέτει θέματα αποστρατιωτικοποίησης νησιών, επίσης για τον εναέριο χώρο. Στο ίδιο, ίδιο μήκος κύματος είδαμε τον Τούρκο Πρόεδρο να μιλάει πάλι για τη γαλάζια πατρίδα, για να μιλάει πάλι για το τουρκολιβικό μνημόνιο και βεβαίως και τον Υπουργό Ενέργειας της Τουρκίας να αναφέρεται στην επανεμφάνιση των σεισμογραφικών πλοίων και κάποιου γεωτρύπανου στην Ανατολική Μεσόγειο, τουλάχιστον επίσημα. Αυτά είναι τα επίσημα βήματα της Τουρκίας. Άρα, σαφώς υπάρχει επίσκεψη του Νίκου Δένδια και βεβαίως θα συζητηθούν πολλά ζητήματα. Η Τουρκία θα θέσει πολλά ζητήματα. Δεν θα είναι εύκολη συνάντηση. Βεβαίως η φιλοξενία θα είναι πολύ καλή, αλλά δεν θα είναι εύκολη συνάντηση. Από εκεί πέρα, βεβαίως και η ελληνική πλευρά θα έχει τις απαντήσεις της. Όμως και μετά τη συνάντηση του Νίκου Δένδια δεν αναμένεται ένα ιδιαίτερα καλό κλίμα στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, καθώς υπάρχουν πολλά ζητήματα που αφορούν την Ανατολική Μεσόγειο. Και όταν λέμε Ανατολική Μεσόγειο, δεν εννοούμε μόνο την περιοχή μεταξύ Ελλάδος και Κύπρου. Μανώλη Κωστίδη, να σας ευχαριστήσω.